Μίζον θέμα προκύπτει από τις δηλώσεις, τις πράξεις και κυρίως τις παραλήψεις του Υπουργού των Εξωτερικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ, το δικαίωμα που έχει η Ελλάδα να καθορίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Εδώ, μία εμάσουσα, μικρή Κύπρος, της οποίας ένα πολύ μεγάλο μέρος τελεί υπό ξενική κατοχή, υπό τουρκική κατοχή, είχε το θάρρος, είχε την παρησία να βγει και να ανακοινώσει την δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία χάραξε σε σχέση προς το Ισραήλ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ο κύριος Δρούτσας, πού ζει, ποιες είναι οι γνώσεις του επί του δικαίου της θάλασσας, για παράδειγμα, του διεθνούς δικαίου ειδικότερα. Πού στηρίζει αυτές τις εντελώς έολες απόψεις του, ότι το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης παρέλκει και εκείνο το οποίο έχει πρωτεύουσα σημασία είναι η χάραξη της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Τι θα πει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Μας εκλαμβάνει τόσο πολύ ευήθεις, τόσο πολύ, αν θέλετε, ακατάρτιστους, αγράμματους, εάν νομίζει απλανάται πλάνη νικτράν. Και ο Σταύρος Ολιγερός, ένας εκλεκτός δημοσιογράφος και σχολιαστής, σε άρθρο του στην Καθημερινή το εκθέτει το θέμα. Δηλαδή πάνε φυρί-φυρί για μια εκμετάλλευση με την Τουρκία και να κάνω ένα βήμα πιο πέρα. Ουσιαστικά, με τη συμπεριφορά τους αυτοί, δείχνουν ότι φοβούνται την Τουρκία. Ο μπαμπούλας της τουρκοφαγίας, του τουρκοφάγου, έρχεται για να καλύψει το δέος το οποίο αισθάνονται κάποιοι που τρέμουν μπροστά στην έννοια μιας πανίσχυρης Τουρκίας. Και σας διαβεβαιώνω, επειδή το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν αφορά μόνον την Ελλάδα και την Τουρκία, αφορά και άλλες χώρες στην περιοχή. Δεν θέλω να επεκταθώ. Κάποιοι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Και επειδή η Τουρκία δεν είναι δυνατόν να τα βάλει με τις χώρες αυτή ή με μια χώρα από αυτές, δεν είναι δυνατόν, πρακτικά δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι πιο σόφρονες οι κυβερνήτες στην Ελλάδα, οι διοικούντες στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να έχουν λυμμένα τα χέρια προκειμένου να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, θα συμβαίνει κάτι άλλο. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα του 1922. Έχουμε μία, αν θέλετε, αναπόδυση της ιστορίας. Δηλαδή, βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μικρασιατικής καταστροφής, μιας καταστροφής η οποία έρχεται δίχως πόλεμο. Φοβούνται τον πόλεμο με την Τουρκία, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ βέβαια μέσα στα πλαίσια μιας συμμαχίας που είναι και οι δύο μέλη, εν ουδε μια περίπτωση, ούτε από συμμαχίες, και σιγά σιγά παραδίδονται. Ο εναέριος χώρος, το τι έχει υποστεί είναι και το τι υφίσταται είναι γνωστό. Τώρα είναι η θάλασσα. Τώρα μπαίνουν και αλωνίζουν στη θάλασσα. Και βεβαίως αυτά είναι καθημερινά γεγονότα, ασήμαντα γεγονότα, ούτε καν του αστυνομικού δελτίου την σημασία δεν έχουν. Είναι πιο κάτω και από του αστυνομικού δελτίου τα γεγονότα, τα περιστατικά. Εδώ λοιπόν κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Και τον κόδωνα του κινδύνου γιατί διότι διακυβεύονται, πέραν από την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, διακυβεύονται μεγάλα εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ. Είναι θέμα με το οποίο μπορεί να καθίσει ένας υπόλογος υπουργός, τέος υπουργός, στο εδόλιο του κατηγορουμένου, σε ειδικό δικαστήριο το οποίο μπορεί να συγκροτηθεί. Μην νομίζει ότι έτσι εύκολη είναι η καρέκλα, η πολυθρόνα του Υπουργού των Εξωτερικών. Κάποτε θα καλυφθούν να λογοδοτήσουν. Και επειδή δεν λογοδότησαν στο παρελθόν κάποιοι, δεν σημαίνει ότι και στο μέλλον εσαΐ θα πάβουν να λογοδοτούν. Τόσο εκείνοι οι οποίοι έχουν τις διαπλοκές και την διαφθορά μέσα τους. Πολιτικοί.
όσο και εκείνοι οι οποίοι έχουν με τη στάση τους αποδείξει και με τη συμπεριφορά τους αποδείξει ακριβώς και με τις παραλήψεις τους αποδείξει ότι βλάπτουν κέρια εθνικά συμφέροντα. Θα έλεγα λοιπόν πέραν αυτού του θέματος, το οποίο επαναλαμβάνω είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι απεμολούνται δίκαια και βοά πλέον οι οικουμένοι με τη στάση αυτή, ότι νομίζουν ότι θα κοιμήσουν το θηρίο, μα το θηρίο δεν ενδιαφέρεται για αυτούς καν. Το θηρίο της Άγκυρας έχει άλλα μεγαλοπίβολα σχέδια και η στάση τους αυτή έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι πεπισμένοι πλέον στην Άγκυρα σε έναν απλό βρυχυθμό ή σε ένα απλό βήξιμο της Άγκυρας, η Ελλάδα παραλύει. Αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργείται στην Άγκυρα από τους ισχυρούς της Άγκυρας. Δεν είναι μόνο ότι έχει δορυφοροποιηθεί η Ελλάδα, αλλά υπάρχει και η συνείδηση στην Τουρκία ότι οι Έλληνες επειδή φοβούνται. Κοιτάξτε, είχα πει πριν από μερικές εκπομπές ότι επρόκειτο να γίνει ένα σεμινάριο στην σχολή, την διακλαδική, την στρατιωτική, στην Θεσσαλονίκη. Ένα σεμινάριο σε ό,τι αφορά την πολιτική της, εξωτερική πολιτική της Τουρκίας με βάση τα κείμενα και τους λόγους του Αχμέντ Ντάουτογλου. Ο κ. Ντάουτογλου συνέπεσε συμπτωματικά την περίοδο εκείνη που ήταν στην Ελλάδα και αλώνιζε ελεύθερος και έλεγε αυτά τα οποία έλεγε και κινείτο δηλαδή σαν να ήταν στο σπίτι του μέσα. Λοιπόν, και ίσως με μία, αν θέλετε, αλαζονική στάση και υπέρτερος και του επισκέπτου και του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Και του ιδιοκτήτου και του επισκέπτου. Υπέρτερος. Ανώτερος. Ανώτερος από τον ιδιοκτήτη. Επικυρίαρχος δηλαδή. Τότε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος όπως έχω πληροφορηθεί ειδοποιήθηκε καταλήλως και του επέστη η προσοχή από τον κύριο Μπεγλίτη, του οποίου τα φρονήματα είναι γνωστά, δεν χρειάζονται συστάσεις. Γνωστός είναι ο άνδρας και γνωστά είναι τα φρονήματά του και οι απόψεις του. Δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, αυτό ας το δει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τον έχει, αν θέλετε, τοποθετήσει στη θέση που τον έχει τοποθετήσει. Ο κύριος λοιπόν Μπεγλίτης, παρακινούμενος με τη σειρά του από τον κύριο Τσάκωνα, ο οποίος ήταν δικός μας στην Πάντιο εκεί παρατρεχάμενος, τον είχαμε υποψήφιο διδάκτορα, ξέρω τι έγινε, και έγινε τώρα καθηγητής και μάλιστα αναπληρωτής καθηγητής μου φαίνεται στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στη Ρόδο, ότι πρόκειται να γίνει αυτό το σεμινάριο, για όνομα του Θεού οι Τούρκοι θα αγριέψουν και οι Τούρκοι και είναι εθνικιστικό και είναι σοβινιστικό και ξεγείρει τα πνεύματα των αξιωματικών κτλ. Και το ανέβαλε για αόριστο χρόνο ο κύριος Βενιζέλος. Το ανέβαλε διότι σου λέει εδώ να κρατήσουμε και μία κοινώς λεγόμενη πισινή, διότι εδώ πέρα πάω για διάδοχος εγώ του Γιώργου του Παπανδρέου, ο οποίος ο Σονούπο πρόκειται να ενδεχομένως να ολοκληρώσει το έργο του ή να μην το ολοκληρώσει και να φύγει ανολοκλήρωτο, με ανολοκλήρωτο το έργο. Συνεπώς θα πρέπει να έχω την καλή μαρτυρία των συμμάχων, αλλά οι σύμμαχοι ελάχιστα ενδιαφέρονται για αυτά και ιδίως για αυτού του είδους λεπτομέρειες, και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και υπηρεσίες και πέραν του Ατλαντικού οι οποίες θα έτριβαν τα χέρια τους από χαρά εάν το είχαν διαπιστώσει αυτό. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν μερικά χρόνια ή μερικούς μήνες. Μερικοί εξακολουθούν στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα να είναι παλαιοημερολογίτες.